ποιος είσαι. Μην ξυνείς τις παλιές πληγές και το δευτέρι κλείσε. Με το στραβό σαν κοιμηθείς πρωί θα λιθωρήσεις. Εκείνα φίλε που εσπυρές, εκείνα θα θερήσεις. Γιώγα ή γαλή μαλώνα, ναι σε ξένο αχυρώνα. Το καλοκαίρι μάζευε για να έχεις το χειμώνα. Κι όσο γαμπρός δεν γίνεται και νύφη γατέρα. Δουλειά δεν είχε ο διάβολος, του πήρε τον πατέρα. Άνθρωπε τη ζωή σου. Στάμπα. Θέλω να σου μιλήσω. Θέλεις να μου μιλήσεις? Ναι. Ακούω σε. Πιο καθαρά γιατί δεν καταλαβαίνω. Στάμπα. Χωρί κάτε. Κόρη. Δεν πεις λέξη. Λέξη. Είσαι καλά για μου. Να σου βάλω πάγον. Μα πού. Και με που φάξεις. Σου πω. Whisky on the rocks. Άκουσα. Ποτούντα on the rocks. Έλα άκουσα. Σταμπάει. Ε φίλε ζάωσα ρε φίλε ζάωσα. Σίγουρα κουμπάρα πιένε σου φίλε κουμπάρα. Δεν μπορούν το δικάστας γάμε. Έβαλες τρόν το πόντιαμε, τόλον το πόντι έβαλες το ποδά. Έβαλες πάγο μες τα παντελόνια τζαμε. Δεν μπορώ κουμπάρε, είσαι μες το χάρι του πάντζαρ. Πολό ρε θανάσιμο, πολό. Δεν κουμπάρε, έτσι πως εγώ να με πονείς, αλλά τράβα σπίτι σου να πονείς. Είναι ανάγκη να πονείς σπίτι μου, δηλαδή εγώ αύριο να πιάμε μικρανία. Είναι να έρθω να πονώ σπίτι σου, θα σου πιω αγάπια. Είναι σε κακό ρε. Τρί, έχω γενέκα, έχω έμβριο, έχω έναν παντελόνι να πάρω για κόντιμα. Πες πως τώρα άνοιξε την πόρτα και μπήκε το τσόρτο λίγο μέσα. Δεν μου ανέχεις. Ότι πονώ ρε φίλε. Πότε και πού πονείς. Ρε φίλε, είναι αφήσω πονώ. Άμα εσύ το πονώ. Είναι αφήσω πονώ μου ρε φίλε, είναι αφήσω πονώ μου. Είναι τα βάλες πάγον κι άλλο. Πού να βάλω. Τις αρφείς μου. Να με βουρά εμένα μέσα στη Λευκοσία το χωτκό. Συγγνώμη, τι έκαμες, ενδιαφέρθηκες και έμαθες. Εγκαλώς μπορεί, πολλά καλός, είναι τέλειος. Αγγελία μου έβρα γυναίκα. Να χαρείς έβρα γυναίκα διότι αισθάνομαι δεν πάει καθόλου καλά. Γιατί? Εκτός αν δεν ενδιαφέρεσαι να βρεις γυναίκα τώρα που εγνώρισες τον τέλειον άντρα. Είμαι ο τέλειος άντρας. Δεν έχω λάθος. Δεν έχεις λάθος. Όχι. Εγώ είμαι ο τέλειος άντρας. Ο άντρας ο σωστός. Ο έξυπνος, ο πρόστιχος, ο καταπληκτικός. Ναι, εγώ είμαι και κανένας άλλος. Δεν τσαλίκει να κάτσει στη μαπάχα με όξα. Α, όχι. Λοιπόν, με μου άρκεψες πάλι.
Διότι εγώ αυτήν την κυρία μου την είχα μέσα στο σπίτι μου βασίλισσαν και κυρά. 35 ολόκληρα χρόνια έτουγα τα φαλιά της που μου εμαίδευκε και γίνεται το στομάχι μου τούμπανο, τούμπανο, χωρίς να απολέξει. Και ούτε μία φορά δεν ύψωσα τον τόνο της φωνής μου. Χαμήλως τον τόνο της φωνής σου. Μία φορά δεν της ύψωσα τον τόνο της φωνής μου. Εζούσε μέσα στην άνεση και την πολυτέλεια του δικού του παρά. Α, και νόμισες ότι είναι ο παράς που φαίνεται την ευτυχία. Συγγνώμη ρε παιδιά που βαστούμε. Sorry που βαστούμε ριάλια και έχουμε και περιουσία. Λάθος μας που την είχαμε μέσα στα κρουσάν τιμέ. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σταμάτα ρε Άντρεα, Άντρεα να μου κάνεις εμένα ηθικά κηρύγματα. Γιατί δεν είμαι εγώ που σηκώστηκα και έφυγα από τον άντρα μου. Δεν έφυγα από τον άντρα μου εγώ. Εγώ είμαι για μένα. Τι είναι να πάω να την έβρεις. Να πάω να την έβρεις, να της κάνεις παρατήρηση και να της πεις. Έναν τρέπεσε τα μούτρα σου. Sorry. Εγώ συγγνώμη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Με διακόπτης, ζωγραφίζω. Όχι να σε διακόψω, γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Είμαι γονιός σου, νομίζω. Γονιός μου και τυραννός μου. Α, όχι να περιμένεις εμένα. Εγώ που αγωνιώ για λόγους σου και πέφτω τη νύχτα να κοιμηθώ και τσιμπούμε. Αφού εντυμάσαι και σε άϊπνος, Αχιλέα μου, χατ, πήγαινε πέσε να πνάσεις και να ησυχάσουμε κι εμείς που λόγους. Λοιπόν, ενδιαφέρθηκα και έμαθα για το παιδί. Έμαθες για το παιδί. Έμαθες. Έμαθε, Ελλάδα, πού πάεις. Όχι, πάω να θυμηθείς σου, κορίο, άλλος βρωμί σου. Τι έχει η κόρη μου, κόπε. Εξήγα μου και εμένα τι έχει το κοπελούι. Περβόλ! Παρακαλώ, ρε. Έχω περβόλ. Και όλα μου το πρόβλημα, άτσι. Και το πρόβλημα είναι ότι μυρίζεις πατάτες και κοκκινόχωμα όταν έχεις περβόλ. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα. Είσαι ένα χορκό που περπατά, ποτσί, ποδά και όπου κάτσει πίνει τριαντάφυλλο. Το τριαντάφυλλο, ρε, καπάρι, άσχετο. Θα βάλω μέσα στη σαλάτα. Κανένα έχω κάτι που να πεις τα πάρε. Ένα λεπτό, stand-by δηλαδή. Stand-by, με σύμφω μόνο. Pacing. Stand-by δηλαδή, ένα λεπτό. Να μου τις φιλετικές διακρίσεις. Εσύ έχω χορκό και εγώ με τις πόλεις. Έφα κουμ, με λαρίσκω ακού. Ένα λεπτό. Εν είμαστε εμείς άνθρωποι, μέσα δικαιώματα και είσαι σποτούτες. Ω, είσαι σποτούτες, το έχουμε αξαμώσαμε. Είσαι ευθύρες. Ευθύρες, εντάξει. Με σύμφω μόνο. Α, όσους είσαι πόλεις, εγώ με το χορκό και αυτό. Α, δε ρε. Ευθύρε, εντάξει, πας στον Εύρο, εγώ το πάω. Δεν έχω πρόβλημα εγώ επειδή είσαι χορκό. Εγώ είμαι πολλά περήφανος. Τι παρέες μου, που χορκό. Είμαι εγώ περήφανος που είπετε της υπαίθρου. Έτσι εγώ είμαι περήφανος που είσαι παιδί. Της υπαίθρου. Θα έβρεις μια χορκανή σου, παίρθηκα από την υπαίθρο, να την πάρεις, να τελειώνει το άτομο. Χορκανή κοινή, χορκανός εσού, να πεις χορκό με χορκό σμίγι. Ενώ σου πω εγώ σμίγι, για να σε ξεφορτωθώ. Να πώς ασχολείσαι με την ψωροπερήφανη την ψωρα που έχουμε την λευκοσιάριστα. Για αφήστε μου είδα. Είχε την αρφή μου, μιλώ, είχε την αρφή σου. Είχε την πολλά η αρφή σου, αλλά λευκό σιάρις. Κανεί ρε, με τον τις διακρίσεις σαν ρε. Τι ήθελε πολλά η αρφή μου, αλλά λευκό σιάρις, τέτοια αρφή σου. Κανεί ρε, σιόρ, κανεί. Τόσο που χορκώ, το άλλος που μπορεί. Έπιαστούν το πιπίλα, την πιπίλα, στην κουφέτα και μια ώρα. Στάμπα είναι από. Γιατί ρε κατάλαβα ρε, εγώ πήγαινα να πιω με αρφή σου, ας πούμε, για σοβαρό σκόμο, ας πούμε, που τα σοβαρά, και το μόνο χωροκλώτσο. Τα ρε η γαδάρα του χτύμου του ξενή στο χορκό και μου έδωκε ποτέ της έτσι πρότσο. Για σου κάνω μια σύγηση. Πιάστα με τη γαδάρα του χτύου σου του ξενή. Αλλιολίο βάρτε μας να καβαλιτζεύκουμε και το γάδαρο. Κόρη μου, μα ποιο είναι το πρόβλημα σου εσένα να είσαι υπερβολή ο άνθρωπος. Ε, χαλάσαι να τρώεις που το γιόρκι. Που το γιόρκι. Χάι, δεν μπορώ. Θα κόψω τις φρένες μου. Κόρη, μα χαλάσαι να τρώεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κόρη. Τούτα που πάει και αγοράζεις, κόρη μου, ξέρεις, είναι τα που βάλουν πάνω, είναι τα ουσίες, είναι τα που τους τις ορμόνες βάλουν πάνω, κόρη. Κόρη μου, πριν χρόνια είχα ένα γνωστό μου και είπε το γιατρός να τρώει μπόλικα φρούτα και που τις πολλές ορμόνες που είχα συμπάνω εκατέβασε κάτι βιζιανά, όπως την Πάμελα Άντερσον. Πάτερ, θέλω να μιλήσουμε. Να περιμένω έξω μέχρι να τελειώσετε. Ναι, κόρη μου, περίμενε έξω και λεπτά να τελειώσω με τον άνθρωπο και... Να μου μεθαίνεις. Θέλω να με εξομολογήσεις. Μα πάλι. Ναι, πάλι. Εκουτσούφλησα. Μα πάλι. Sorry, πατέρ.
Εντάξει, μπορεί, περίμενε έξω. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό, Ελεάνα, έλα να σου συστήσω ο κύριος Αγαμέμνονας, Αγαμέμνονα ή Ελεάνα. Χαίρο πολύ. Χαρήκα. Αγαμέμνονα γυρεύκη δουλειά. Αν τη βοηθήσει την κοπέλα θα το εκτιμήσω. Περάστε αύριο να από το γραφείο μου να τα κανονίσουμε, εντάξει. Ευχαρίστω. Θα πάω έξω τώρα να μην σας ενοχλώ. Ναι, μπορεί. Είναι και να σου γονάξω. Ρε, αγαπημένο, από δάρα θωρείς. Έναν τρέπεσαι τα μούτρα σου. Γιατί εγώ δεν θα μου έκανα, ρε. Η κοπέλα έρχεται να με και εξομολογώ τη. Μα να μου μιλάς εμένα έτσι. Παπά, για τη Δέσποινα που σου μιλώ. Δείχνω σου εντελώς να της μιλήσεις. Ποιε νεύρετη, θυμόφωτης. Είναι που θέλει να κάνω, να τη δέρω. Δεν ξέρω, δουλειά εκεί σου εγώ να ανακατανόμαι. Πάντως εγώ θέλω την πίσω. Θέλω την να έρθει πίσω, θέλω την. Σιγά σε ρε, να μου λυθείς το κλάμα του τώρα. Δεν μπορώ, δεν ξέρω, είμαι ευαίσθητος τύπος, πληγώνουμε. Ρε σταμάτα ρε, αντροπή ρε, 2 μέτρα πλάσμα να μου λυθείς το κλάμα του. Σταμάτα και κοπέλα από όξο, δηλαδή, είναι και αντροπή δηλαδή. Α, ναι. Πάντως, βοήθατη διότι είναι καλή κοπέλα κατά βάθος, είναι καλός χαρακτήρας. Αλλά, σουφλά. Να μέσα σε κόφτη. Όχι, δεν μπορώ να κόφτη. Τι κόφτη με, δηλαδή, αν κουτσουφλά, θέλει ας κουτσουφλά, αν θέλει ας με κουτσουφλά. Τίποτε, πάνω μου πρέπει να κουτσουφλήσει. Άντε, γεια. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, να με κλωτσίσεις και εμένα. Φατσάρωσε εγώ για περβολάρισα. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, να φυγτώ. Είμαι σου κανένας όταν να γεννείς περβολάρισα, κόρη. Αγγελία μου, η γυναίκα του Μπακάλι τι είναι. Η γυναίκα του Μπακάλι, να σου πω, η γυναίκα του Μπακάλι είναι φουαρτού και διά του κιαλού, έτσι είπα σήμερα. Είπα σε μάλιστα και συγκεκριμένες κουβέντες για την γυναίκα του Μπακάλι. Είπα σε ότι κοίταξε εμείς, τα προβλήματα δικά τους και διαφέρει μαζί μας. Αλλά κακώς κάθονται και κουτσουμπολεύουν και μάλιστα είπα σήμερα. Αχιλέ, η γυναίκα του Μπακάλι είναι η Μπακάλενα. Μα για εκείνη που σου λαλοφόρη. Είπα σε τώρα ρίξε. Βέβαια είναι κουβέντες τους, είναι κουβέντες τους, αλλά... Είπα σε ότι θα σου τον πεζινάρι. Αχιλέα μου, η γυναίκα του πεζινάρια. Δεν είναι η πεζινάρισσα. Όχι, δεν ήξερε τίποτε. Δεν ήξερε πότε στα σκουβέντε. Τι κάνει μέσα νύχτα. Ο κόσμο το σιτούμπανο και εμεί κρυφό καμάρι. Έτσι, α πούμε την αλήθεια, και κοφτή μα εμά. Κοίταξε, κοφτή μα εμά για τα προβλήματα των άλλων. Αλλά ότι και όπω είδα στην τον πεζινάρι να. Αχιλέα μου, η γυναίκα του περβολάρι, τι είναι. Όχι, γιατί δεν είπα σε τίποτε. Δεν ακούστηκε τίποτε. Γιατί η γυναίκα του Μπακάλι που ακούστηκε ότι είδα στην τον πεζινάρι. Αχιλέα, η γυναίκα του περβολάρι είναι υπερβολάρισσα. Ό,τι δουλειά έχει να κάνει η γυναίκα του υπερβολάρη είναι δυνάμει υπερβολάρισσα. Φατσάρωσε εγώ να θέλω να γίνω δυνάμει υπερβολάρισσα. Ένα φιλτό δυνάμει υπερβολάρισσα. Δυνάμει υπερβολάρισσα. Έκαναμε το ποτούτο το επιστημονικό. Δυνάμει υπερβολάρισσα. Κορή, επήρες πολύ να έλα και ξέρω να μπορεί να γίνει. Να μπορεί να γίνει. Να μείνεις τώρα. Ξέρετε ότι να μείνω στο ράφι, ρε Μυρούλα, νομίζεις δεν το ξέρω. Τι θέλεις να κάνω, ρε Μυρούλα, τι θέλεις να κάνω. Ο ένας σε θέλω με τον χαπάρι θέλει να τον πλάκας. Ο άλλος έθελε μας εμάς, δεν τον έθελαμε εμείς. Στο τέλος εκαηλήσαμε, για τα ριάλια του και μόνο δηλαδή. Βρέθηκε να μας τον τυλίξει, μας τόρισα για τα ριάλια του και μόνο. Ποιος? Ένας δε παιδί, μόνο τον ξέρεις. Ναι. Ένας βασόκελος, ναι. Εμέσω κύριο Στράκας. Εμέσω κύριο Στράκας, λέω. Δεν είναι μέσα, αλλά θα έρθει. Θα τον περιμένεις μέσα. Α, τον περιμένω μέσα, ναι. Ναι, να τον περιμένεις μέσα, ναι. Να! Αν θέλεις τηλεφώνα του ότι είμαι δαμέ. Αν ετέλειωσες φυσικά το κουτσομπολιό. Ναι.
Νερούλα. Ήταν τούτος. Τούτος παιδί μου που σου είπα, ο φαρσόκελος. Ένα μας κατεβάσει και μούτρα. Ο άλλωστος. Αχ, άσε Παλαμάση, είναι τραγική κατάσταση, λέω σου, τραγική. Τραγική. Αρσενική μούγια τα σταυρώνουμε, Νερούλα μου, αρσενική μούγια. Αχ, μας αποφεύγουν οι αρσενικοί, όπως η τσούρα το μασέρι. Εν τω μεταξύ, ρε Νερούλα, εν νιώθω και πολλά καλά. Έχω κάτι τάσεις λιποθυμίας, κάτι τάσεις ζαλάδας. Ναι, ρε Νερούλα, αρχίζω και υποψιάζομαι ότι είμαι έγκυος. Εντάξει, Θεσπίδη, σε τέλειωσα. Τελειώσετε. Πολύ ζεστή σήμερα. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι σας είπε ο πάτερ για μένα, αλλά έχω πολλά μεγάλα προβλήματα. Ναι. Πολλά μεγάλα. Μεγάλα. Πολλά μεγάλα. Εννοώ προβλήματα. Προβλήματα εννοώ. Όχι, δεν μου τα είπαν για φορότα. Ενώ αντιλαμβάνομαι τα. Να περάσω εγώ η ίδια από το γραφείο σας αύριο, να σας τα πω από κοντά. Όχι, εμπειράμε. Έλα, Ελεάνα, έλα, κόρη μου, να δούμε τι θα κάνουμε μαζί σου. Ω, μα πιάσε την κουβέντα. Όχι, εντάξει, Δεσποινίζε. Λοιπόν, να θυμηθείτε, όπως είπαμε, να περάσετε αύριο από το γραφείο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Άτε, γεια σας. Γεια σας. Στο καλό, αγαπημένο. Και πρόσεχε να μην κουτσουκείς. Όχι, ώρα, εντάξει. Έλα, παιδί. Και κάτι ακόμα και με νόμιζες πως το ξέχασα. Κόρη, κάτσε να το. Κάτσε να το, μονάτε να δω. Συγγνώμη να λένε εγώ που βουρώ και φεύκω, σαν μου μιλάς ο ξέση. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί βουρά και φεύκεις. Διότι κλωτσάς. Πότε σε κλώτσισα. Κορή, αντί να ξέρεις την κλωτσιά του κοπέλου, δικιού πόξω και αχρίστεψες τον κόρη, νομίζεις να ξαναλειτουργήσει τίποτε για που τον αχρίστεψες. Ή τα ξέρω. Γιατί μου το προξενεύεις καλό, αφού θα ξαναλειτουργήσει τίποτε. Ο τρόπος του λέει, κορή. Είμαι πάτημα, μάνι μάνι. Και πέμπας να δούμε που ερώτησες και μάθες ότι είναι καλός. Πότε πρόλαβε και ρώτησες μάνι μάνι. Πέμπω να δούμε γιατί έτσι μου είπες. Ερώτησε για την οικογένεια του, είπαμε καλό παιδί. Α, ναι, προχτές τον γνωρίσαμε. Και πότε πρόλαβε και ρώτησες και για τα γεννητικά του. Να σου πω, πρόλαβα και ρώτησα για τα γεννητικά του πριν να του τα σπάσεις. Ρε φίλε, αλλά πώς είναι να θέλω εγχειρήσει. Αλλάξε φίλο. Τώρα ρε παρέα να σου τα χειρέ, να του λαλώ να θέλω εγχειρήσει, μου αλλάξε φίλο. Τώρα με εκείνο και δέκα, ρε. Αλλάξε φίλο, εν εννοώ να παναγίνεις λευτεριά, λευτεριά. Αλλάξε φίλο, εννοώ ξαπόλα με μένα και βρε άλλο να τα πρίζεις. Έπιασαν τους καρέκλες στην κουζίνα, έφερες τις δαμές, έκατσες τα πόθηκια σου πάρουν, ενάρτηκε Ανδριανή και να πει, έκαμε στο σπίτι να κάτω. Σταμάτα με αυτά! Έφυγες! Εσπάσα! Είναι εμένα που εσπάσα, έφυγες! Εσπάσα τα μαγάλια! Εσπάσα τους ακουλούι! Επάωσα! 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 Θέλω να σου... να μαντιλιά! Δεν μου είναι μαντιλιά. Ήρθα που κάνετε κόσμο στις μαντιλιές, θέλω τα μαντιλιά! Ο σοκολικής που πάω έχει την μάση των ώμων και γυρίζει τις χεφταλιές. Απαραλία μου κατάστρεψε! Πού δεν έκανες τη μαντιλιά ρε! Φέρμα ρε τα μαντιλιά να σου μέρω τα ρε, πάωσα ρε, πάωσα ρε, πάωσα! Μια καταστροφή ρε! Είναι φάρα κάποιο κοπελούθηκα σου να γίνει, θα πάω νιέρες! Είσαι μια καταστροφή, είσαι... Θεομηνία, είσαι ο τυφώνας Ντίντον, είσαι ο Σαρτελούι, έφυγες! Έπια να μου τραβήσεις καρέκλες. Α, μαρούλα μου, μαρούλα μου, αχρίστεψε. Σιωπή με μιλάς. Αχρίστεψες με! Θα πρέπει να παντρευτώ για αρφίσω να δω στις πες πέρπα τους να κάνουμε την δουλειά μου. Τώρα δεν μου είναι κάνει τη μαντιλιά ρε κουμπάρε. Δεν θα πω κάνουμε εγώ στις μαντιλιές, φέρε τα. Πέγονται να πιέσεις τη μαντιλιά, τη φορέτηνη, να σου κοπήσεις τα... Δεν σου κοπήσεις να σου κοπήσεις τη μαντιλιά ρε. Άρα τα λοσκάμπι. Ρε φέρ' τη μαντιλιά τώρα αμέσως και μεν τολμήσεις, α! Κράτε! Τα παγάζω τα θυμιστά, δες και σε ρε κουμπάρε! Κράτε ρε κουμπάρε, ζω ας σου σφόντσεις, το επάω σαν και τώρα φέρνεις!
Ελευθέρη, δώσ' μου την μαντελιά να μην σκόβουμε ρε κουμπάρε. Ρε κουμπάρε, τι θα καταλάβεις τώρα πως να μου την πιάσεις ρε κουμπάρε. Είπα δώσ' μου την τώρα, ανέστο, αφήστη ρε. Λοιπόν, ερώτησα για την οικογένεια του, εγκανόν παιδί, είναι νέος, όμορφος, τι άλλο θέλεις κόρη. Θέλω να επικοινωνώ, Αχιλέα. Κόρη μου, είπε σου κανένας ότι ο άνθρωπος δεν έχει μόπαϊ. Τι? Ήταν πει, κόρη, τι πει. Άστον, εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει. Εξήγα μου και εμένα που είναι το πρόβλημα. Ωραία. Θα προσπαθήσω για τελευταία φορά να σου εξηγήσω, ελπίζω να καταλάβεις, Αχιλέα. Ο περβολάρης σου μπορεί να είναι όμορφος. Για μένα όμως δεν έχει σημασία. Δεν με κόφτει αν είναι όμορφος, διότι εγώ θέλω να επικοινωνώ μαζί του. Δεν είναι αρκετό να είναι όμορφος. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι όμορφος. Α, δεν σε ενδιαφέρει αν είναι όμορφος. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Τι να μου ενδιαφέρει να έχει προσωπικότητα. Τι να είναι λίγο καλλιτέχνης. Εντάξει. Να σου προεξενέψω με τον Πασχάλη Τερζή. Τέρμανη συζήτηση. Τέρμανη συζήτηση, Αχιλέα μου. Ποτέ σου είναι και καταλάβες, ναι. Και δεν έκανες ποτέ καμία προσπάθεια για να με καταλάβεις. Γι' αυτό με μιλάμε. Και φεύγω για να μην τα πάρω στο κρανίο. Ποιο κρανίο, κόρη. Να ζει κανείς ή να μισεί. Ιδού η απορία. Ποιος είναι τούτος. Ποιος είναι τούτος. Ηρέμησε, πατέρα, να παπαθές. Καρδιακή ανακοπή είναι παθά. Ποιος είναι τούτος που κρατάς. Τι έγινε και έτσι. Να σου πω την αλήθεια, ένα κομμάτι δεν γνωριστήκαμε. Δυσκολεύεται να μιλήσει λίγο. Μα τι αφήνει να ρωτήσει τον κύριο την εκλογή μπροστά μου. Σε ποιον εκλογή επί έτσι. Ξέρω ψε τι. Ποιο σκέλετο γύρω αυτή τη κυρία του βασαν στην εσύ. Πατέρα, ηρέμησε, κάμνο πρόβα. Τον σκελετού. Πατέρα, έλα. Ηρέμησε, τζίσε. Κάτσε! Μπορεί να ζήσω πάνω. Μα για όλα μου επέλεγε. Έρασε, μην έδει. Τα ευρωημένα. Άλλοι περπατούμε στο σπίτι του, κρατούν το σιτούι του, το κατούν του, τη χελώνα του. Εσύ κρατάζουμε την εκλογή. Μα τι ανομαλία τέλος πάντων. Πατέρα, είναι ψεύτικη. Είναι πλαστική. Κάμνο πρόβα. Πρόβα σκελετού. Τουπί. Or not to be. That is the question. Γεια σας. Καλώς το τσαρτελού μου. Εντάξει, εγώ ράσες τα ρηχτά σου. Όχι, δεν βρω τίποτα να μ' αρέσει. Συγγνώμη. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Παίζετε. Κόρη μου Μάρη, είσαι πελή κόρη. Τι έπαθε και κλαίσκο. Κλαίω διότι μειώνεις με. Μειώνω σε. Από θέλω στάβω θες σε μειώνω κόρη. Που θέλεις να με δω και στο περβολάρι. Είμαι καλλιτέχνης ρε παπαγώ, γιατί δεν το καταλαβείς. Είμαι καλλιτέχνης. Α, είσαι καλλιτέχνης, μάλιστα. Σε επιτρέπετε σε ποιον κέντρο είναι που τραγουδάς. Το λοιπόν σήκω φύγε που να με, γιατί αν αρκέψω και σύρνω τα πινέλα και τις πολλιάες, θα βουράς μες στις στράτες βαμμένος όπως τον αρχηγό της φυλής Πλαπάκη, φύγε! Όχι, θα κάτσω να με, να απολαύσω την βεράντα μου. Δεν έχεις δουλειά. Χαλαρά, δεν έχω τίποτε το επίγον. Δεν έχεις κάτι το επίγον ή απλώς θέλεις να μου σπάσεις τα νεύρα. Όχι, δεν έχω τίποτε το επίγον, είπα. Ναι. Καρτερά σας ο κύριος Φασόκελος. Αμαναία μου. Οκ, thank you. Άρχεστε. Ναι, χαλαρά, χαλαρά. Κάμετε έναν καφέ, πιέτε τον έτσι σιγά σιγά. Να πιούμε έναν καφέ και σιγά σιγά. Όχι, προτιμώ να του το λούσω και άξιζε. Οκ, άντε, γεια. Με μου το κλείσετε, διότι ουδεμίαν ευθύνη φέρω εις περίπτωση ατυχήματος εντός της εταιρείας. Μαριάνθη, γεια είπα. Εντάξει, γεια. Εγώ πάντως σε προειδοποίησα σας. Γεια! Κόρη! Κοίταξε, όχι να κάνεις καμιά μπέλα. Να μπονεί. Η Μαριάνθη πνίεται μέσα σε ένα ποτήρι νερό. Κάμε αυτή τη μόνη μου δαμέ με το φασόκελο. Σαν να είναι και πολύ αναισθησία σου. Όξαν ιδέα. Κόκαρο. Κόκο. Νόμισες ότι με τίποτε ο μισθακός σας δεν είσαι εδώ. Και έχεις με και περιμένω και περιμένω και περιμένω χωρίς να μην ενημερώνεις, χωρίς να μου λαλείς τίποτε. Ενάρτη ο καιρός τραπιάς, έθαρτη, πότε ενάρτη. Αλλά το πόσο ανεύθυνον άτομο είσαι, διαπιστώσαμε το ήδη από καιρού. Και δυστυχώς δεν είσαι απλά ανεύθυνη, αλλά είσαι και ψυχοπαθής. Και μάλιστα
επικίνδυνη ψυχοπαθής. Γνώμη μου, και το είπα και στον ίδιο δηλαδή, είναι ότι ο κύριος Στράκας έπρεπε να σε απολογιάσει που δάμε σε δάχτυ. Διότι προκαλεί ζημιά στο image της εταιρείας. Από πού πας τώρα? Μόλι να αρχίσαι κατά πάνω με το δίν. Διότι δεν σε φούμε, α! Αυτά που λες, γιατρέ μου, με το γιο μου. Είναι ορμονικές διαταραχές, ας πούμε, και από το τούτο, ας πούμε, πράγματα που σάζονται, ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή, γιατρέ μου, τι είπα να πει, δηλαδή, ορμονικές διαταραχές. Ας πούμε, έχει γκόμενα σιω, ας πούμε, ξακάλυτη με το... Όχι, ναι, ναι, δηλαδή, όχι, γκόμενα δεν έχει, νομίζω, δηλαδή, ναι. Α, δηλαδή, ευκάλετε με το... ναι, δηλαδή, νομίζω, δηλαδή, γιατί πάντως που ήταν μητσής, εμείς απαγορεύαμε τούτο το πράγμα μας, ναι, το... Δεν πω τα πράγματα που έκανε εσύ ώρα, ας πούμε, ναι. Έγινε, μα δηλαδή, απαγορεύσε το μητσή να... Λάθος μας, γιατρέ μου, ναι, πρέπει να ήταν λάθος μας, εντάξει, αλλά και εμείς δεν ξέραμε τότε, νομίζαμε ότι αμαρτία, ας πούμε. Δεν ήταν που έκανε όμως. Καταλάβεις την κατάσταση γιατί δημιουργήθηκε, καταπιέσετε, ας πούμε, το σεξουαλικό του αίσθηκτο, ας πούμε, και τα ουλά τζαμί, ας πούμε. Ναι, μα να μιλά όμως με την νεκροκεφαλή. Μιλά της μόνο, ξα, ας πούμε, μιλά του και νεκροκεφαλή, ας πούμε. Όχι, να του μιλήσει η νεκροκεφαλή, είναι λίγο δύσκολο να του μιλήσει νεκροκεφαλή, διότι δεν έχει... Δεν έχει στόμα, δηλαδή. Όχι, σιώρα, ας πούμε, ενώ νομίζει... Μιλά μόνος, ας πούμε, της νεκροκεφαλής, όξα νομίζει και ο ίδιος ότι μιλά του η νεκροκεφαλή, ας πούμε, διότι αν νομίζει ότι του μιλάει η νεκροκεφαλή... Σοβαρή κατάσταση, δεν μπελός. Θα πρέπει να το δείσουμε, δηλαδή. Όχι, να το δείσουμε, αλλά θα πρέπει να το πω χάπια. Αλλά δεν είναι τόσο σοβαρή κατάσταση, ας πούμε. Βρε, μια γυναίκα σίγουρα είχα δει κανή γυναίκα, ας πούμε. Να σας πω και κάτι άλλο. Τέλειο είναι όμως, γιατί έχει κοσμελούς που καρτούν μπόξο, ας πούμε. Ναι. Και εμένα, γιατρέ, ας πούμε. Και εμένα που μου μητσής, ας πούμε. Ο πατέρας μου απαγορεύει μου τον το πράγμα, ας πούμε. Εννοείς το... Ναι, τον... Ναι. Και δεν ξέρω, ας πούμε, τι συνέπειες μπορεί να είχε ή να έχει, ας πούμε. Μπορεί να έχει κάποιες συνέπειες, ας πούμε. Ένα με. Δηλαδή. Δεν μπορείς, ας πούμε, δεν ξέρω να σου βάλω ιδέες τώρα, ας πούμε, αλλά... Αλλά. Αλλά μπορεί να αρκέψεις να έχεις παρεστήσεις μου. Έλα να σμίξουμε τα θκιό, φιλιά δροσάτα να σου θκιό, να με φιλήσεις. Θέλω. Άντε καλό. Έλα. Ας πούμε να μας φιλήσεις κιόλας. Μισά στο τέλος να έχω. Αν έχεις τη χιλιά δεν έχει ρίσκο περπάτη. Το παλικάρι το καλό βρικάλο μόνο πάλι. Η μύχη όταν γεννηθεί της πέθερας θα μοιάζει. Το κόρακας του κόρακα το μάτι δεν το βγάζει. Χειμώνα φεύγουν τα πουλιά μα πως πουργή της μένει. Όλα κουρά μου δύσκολα κινήθηκα στο μήνυμα.